σταμάτησε το πόδι της στην Κύπρο και άλλαξε ριζικά την επιδημιολογική εικόνα. Ο λόγος για τη μετάλλαξη όμικρον, αιτία που εισβάλλουν νέα μέτρα στην καθημερινότητά μας. Το τέλος του κορονοϊού θα έρθει μόνον αν ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών. Οτιδήποτε άλλο θεωρείται επικίνδυνο. Με νέα μέτρα, το Υπουργικό Συμβούλιο κάνει ακόμη μια προσπάθεια να σώσει την κατάσταση, σφίγγοντας κι άλλο τα λουριά στα ανεμβολίαστα άτομα. Ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστά και υπαίθρια γήπεδα, θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, νυχτερινά κέντρα, χώρους εστίασης. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν οι γάμοι, βαπτίσεις και χώροι εστίασης εντός των ξενοδοχειακών μονάδων. Στα πιο πάνω θα μπορούν να εισέρχονται και όσοι έλαβαν την πρώτη δόση, αλλά με την επίδειξη αρνητικού rapid ή PCR. Οι αποφάσεις πιάνουν και τα εμβολιασμένα άτομα. Από τις 15 Δεκεμβρίου και για τη διάρκεια ενός μηνός, όσοι εμβολιασμένοι δηλώνονται ως στενές επαφές κρούσματος, θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test εντός 72 ωρών. Κατά την 7η ημέρα θα ακολουθήσει και δωρεάν εξέταση PCR μέσω των ιατρείων δημόσιας υγείας. Ο αυτοπεριορισμός δεν είναι υποχρεωτικός σε αυτή την περίπτωση και εξαιρούνται τα άτομα που έλαβαν την τρίτη δόση. Τα θετικά άτομα στον ιό με τη μετάλλαξη όμικρον από τις 15 Δεκεμβρίου θα αυτοπεριορίζονται στο χώρο διαμονής τους. Το ίδιο και οι στενές επαφές τους. Πέρα από τον υποχρεωτικό έλεγχο PCR που υποβάλλονται στα αεροδρόμια με την άφηξή τους, θα πρέπει να διενεργήσουν και rapid test οι ταξιδιώτες έπειτα από 72 ώρες. Εξαιρούνται όσα άτομα είναι ήδη με την τρίτη δόση. Όσον αφορά στο Safe Pass, αυτό θα μπει ξανά στο μικροσκόπιο του Υπουργικού με τον νέο χρόνο, επανεξετάζοντας το επτάμινο που έχει δώσει για την ισχύ του σε όσους δεν έκαναν την τρίτη δόση. Από τις 15 Δεκεμβρίου, ωστόσο, όποιος επιθυμεί θα μπορεί να λάβει την ενισχυτική του δόση στους 5,5 μήνες, αφού μειώνει τη χρονική περίοδος χορήγησης της. Την ίδια ώρα εξαιρούνται από τον έλεγχο Safe Pass όσοι για ιατρικούς λόγους δεν εμβολιάστηκαν. Το Υπουργικό Σώμα αποφάσισε επιπλέον πως χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις εταιριών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους θα γίνονται μόνο βάσει υγειονομικών πρωτοκόλων. Το πράσινο φως έλαβαν και οι εμβολιασμοί παιδιών 5 με 11 ετών, οι οποίοι αρχίζουν στις 16 Δεκεμβρίου.